Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πραγματικά σοκαριστική είδηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ένας στους τρεις Έλληνες για λόγους οικονομίας πλένει τα ρούχα τους στο πλυντήριο στους 20 βαθμούς για να χαλάσει όσο το δυνατόν λιγότερο ρεύμα. Τι πιο σύνηθες θα μου πείτε, και θα έχετε και δίκιο. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, ένα βρωμερό, ένα λιγδιασμένο μπλουζάκι σαν του Βασίλη Μπισμπίκη μετά την 12η σερή φορά που θα το φορέσει το κοτοπουλάδικο του αρίστου να πλένεται στους 20 βαθμούς σαν να το κάνεις μπάνιο στο γιαμπανάκι. Είναι ποτέ δυνατό να καθαρίσει. Έλατε όμως να δούμε μαζί βήμα-βήμα τη διαδρομή της πικλιασμένης μπλούζας με τη μάκα. Μπαίνει όπως βλέπετε με τη βοήθεια του φοβερού γραφίστα μας στο πλυντήριο και αρχίζει να περιστρέφεται μέσα στον κάδο σαν τον Νεϊμάρ όταν ζητάει φάουλ. Όμως το κρύο νερό δεν καθαρίζει τη σκότσα και δεν απολυμμένει, με αποτέλεσμα το εκολί να κάνει πάρτι στα ρούχα. Γύρισε με λίγο πιο γρήγορα, παιδί μου, να δω κύκλου σαν τον Τάκη το Κυριλέ. Έτσι, έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο καυτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση κάθε μέρα περνά μεγαλώνει. Τι θα συμβεί όμως αν εμπλακεί και το Ιράν με την πολεμική του μηχανή στον πόλεμο και το χωράει ανθρώπινος νους, αυτό μας περιμένει. Θα σας πω την λοιπόν να παίξετε τώρα στο διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ που θα σας αλλάξουν τη ζωή, γιατί με αυτά που θα δείτε σε λίγα λεπτά θα σας κοπεί η όρεξη για κλήσεις και μηνύματα. Πάτε το όμως σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Μπαίνω τώρα για να δείτε με τα μάτια σας τι θα συμβεί στο πεδίο της μάχης. Προσπαθώ κυρίες και κύριοι να αποφύγω το στυροκόπημα από τα τάξη και τα αεροσκάφη τα οποία κατά μήνυα επιτίθεται για να με αφανίσουν. Καθίστε μισό λεπτό να επιδείξω από πάνω τους να μην τα λιώσω με το τακούνι μου. Την ίδια ώρα λιλιπούτι αντρών ρίχνουν εγώ μέσα εδάφους εδάφους ενώ ενέργειες ανετινάζονται δίπλα μας και λέτε σκοπευτές με γαζόν από παντού. Λόγω την ίδια κυρίες και κύριοι φεύγω από το σπίτι για το στούντιο κάθε πρωί και τα τιάρα μου κουτελοφυλάει στο μέτωπο. Λες και πάω στον πόλεμο. Βλέπετε, βλέπετε, βλέπετε για ποιο λόγο. Στρίχασα το Legolas.